Δημοπρατείται η ανέγερση της νέας πτέρυγας στο Γενικό Νοσοκομείο της Λάρισας, μια πρωτοβουλία που χρηματοδοτείται από το Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Θεσσαλίας 2021-2027. Ξεκινάμε τη νέα χρονιά με έργα ουσίας, έργα περιβαλλοντικά, έργα οδικής ασφάλειας, έργα αντιπλημμυρικά, έργα ουσίας, έργα στα οποία δουλεύει ο κόσμος, έργα τα οποία ρίχνουν χρήμα στην πραγματική τοπική οικονομία, αλλά ταυτόχρονα και έργα που κάνουν πιο ποιοτική τη ζωή μας. Ήδη έχουμε προκηρύξει ένα μεγάλο έργο, την πτέρυγα του Γενικού Νοσοκομείου της Λάρισας. Είναι ένα έργο 17 εκατομμύριων ευρώ, ένα έργο το οποίο αναλάβαμε εμείς, αν και δεν είναι δική μας ευθύνη, αλλά συναισθανόμενοι και με συνέστηση απέναντι στους ανθρώπους οι οποίοι όταν πηγαίναμε και επισκεπτόμασταν το νοσοκομείο μας έλεγαν ότι χρειάζεται αναβάθμιση και εσείς το βλέπετε ότι χρειάζεται αναβάθμιση κτηριακή και ξενοδοχειακή. Γι' αυτό και αναλάβαμε την πρωτοβουλία, αν και δεν είναι δικά μας, να διαθέσουμε από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων της Περιφέρειας Θεσσαλίας, και αυτό είναι θέμα επιλογής, θα μπορούσαν να το κάνουν κι άλλες, 17 εκατομμύρια για να δημοπρατήσουμε και να κατασκευάσουμε το κτίριο, τη νέα πτέρυγα στο Γενικό Νοσοκομείο της Λάρισας, 7.000 τετραγωνικών μέτρων, μια πτέρυγα που θα αλλάξει την ποιότητα παροχής υπηρεσιών υγείας και διαμονής στο νοσοκομείο. Πρόκειται για ένα έργο 17 εκατομμυρίων ευρώ που αναλαμβάνει με συνέστηση απέναντι στους ανθρώπους του νοσοκομείου 7.000 τετραγωνικών μέτρων που θα αλλάξουν την ποιότητα παροχής υπηρεσιών υγείας του νοσοκομείου.